Με την ταινία «Εγώ», ο Ντάνιελ Μπλέικ ξεκινάει η κυλεκό της προβολές ταινιών για τη χειμερινή αερινή περίοδο σε νέο χώρο και μέρα. Συγκεκριμένα, οι προβολές θα γίνονται από εδώ και στο εξής στο δεύτερο γυμνάσιο Κώστη Λάμπη, κάθε Παρασκευή στις 9 το βράδυ. Η κυλεκό, ανανεωμένη με νέο εξοπλισμό, νέα ειδικά καθίσματα, υπόσχεται να συνεχίσει να προσφέρει μοναδικές κινηματογραφικές προβολές. Ξεκινάμε, το πρόγραμμά μας έχει ανακοινωθεί ενιαίο. Έχουμε 15 ταινίες. Ξεκινάμε με μια ταινία που έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Εγώ, Ντάνιελ Μπλέικ λέγεται. Είναι μια ταινία που έχει συνδεθεί και με τα κινήματα γενικά για τα δικαιώματα των εργαζομένων, των ανθρώπων οι οποίοι διεκδικούν πράγματα, την πολιτεία. Είναι η τελευταία ταινία του Ken Loach. Έχει πάρα πολύ καλές κριτικές. Ο Ken Loach είναι αγαπημένος της Λέσχης. Όσοι μας παρακολουθούν το ξέρουν. Οπότε ξεκινάμε με αυτή την ταινία, 15, την Παρασκευή δηλαδή που μας έρχεται, 15 Δεκεμβρίου, στις 9, στο δεύτερο γυμνάσιο. Γιατί στο δεύτερο γυμνάσιο εδώ, όχι στον Ορφέα όπως σας έχουμε συνηθίσει? Ναι, αυτό είναι μια αλλαγή για μας. Οι προτινόμενοι όροι συνεργασίας που μας δόθηκαν από τον Ορφέα δεν είναι βιώσιμοι για μας σαν σωματείο. Εμείς έχουμε βασικό κριτήριο τη βιωσιμότητά μας. Είμαστε ένα πάρα πολύ παλιό σωματείο, έχουμε ιδρυθεί το 1979. Έχω την τιμή και τη χαρά να εκπροσωπώ ένα τόσο παλιό σωματείο στο νησί. Οπότε κοιτάμε τη βιωσιμότητά μας. Οι όροι προτινόμενοι δεν εξασφαλίζαν τη βιωσιμότητα του σωματείου. Και έτσι γυρίζουμε στα σχολεία. Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό τα σχολεία να είναι ανοιχτοί χώροι πολιτισμού. Στη φιλόξενη αίθουσα και ζεστή αίθουσα, να τονίσω, του δευτέρου γυμνασίου, στη Λάμπη. Γενικότερα, μας πείτε έτσι λίγο σε ό,τι αφορά τον προγραμματισμό. Δηλαδή, πώς θα είναι η συγκεκριμένη ημέρα και η ώρα, όπως είχαμε συνηθίσει παλιά να είναι κάθε Τρίτη στις 9.30, πώς θα είναι τώρα, δηλαδή θα είναι κάθε Παρασκευή? Ναι, κάναμε μια αλλαγή, εφόσον έχουμε διαθεσιμότητα στο χώρο πλέον και μπορούμε να επιλέξουμε ημέρα. Θεωρούμε ότι η Παρασκευή είναι μια πάρα πολύ καλή ημέρα. Θα φροντίσουμε να ξεκινάμε 9 για να εξυπηρετείτε το κοινό μας. Θα είναι λοιπόν Παρασκευή στις 9 προγραμματισμένο. Εκτός από την μεθεπόμενη Παρασκευή, θα κάνουμε μια εξαίρεση. Θα παίξουμε 5η 21 Δεκεμβρίου, η δεύτερη μας ταινία. Γιατί πολύ εκπαιδευτικοί, γιατί το κοινό μας είναι σε μεγάλο βαθμό εκπαιδευτικοί, πολλοί εκπαιδευτικοί έχουν φύγει από το νησί για να πάνε στα μέρη τους. Παίρνουν ειδική άδεια, όσοι είναι από μακρινά μέρη, και δεν θέλαμε να χάσουμε κόσμο, γιατί η Παρασκευή νομίζουμε ότι θα είναι πολλά σχολεία θα υπολειτουργούν. Οπότε Παρασκευή βράδυ δεν θα ήταν εύκολο να έρθουν. Και δεν θέλουμε να χάσουν τη δεύτερη ταινία μας. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά γενικότερα και το υπόλοιπο πρόγραμμα των ταινιών, ποια είναι έτσι η φιλοσοφία τους, τι αντικείμενο αφορούν? Να πω λίγο για τη δεύτερη ταινία. Η πρώτη ταινία είναι αυτή η ταινία με τα κινήματα και τα δικαιώματα των εργαζομένων, που λέγαμε ότι του Ken Loach. Η δεύτερη ταινία είναι του Φαραντί. Ο Φαραντί είναι άλλος αγαπημένος σκηνοθέτης της Λέσχης. Έχουμε παίξει το «Τι απέγινε η Έλλη», εξαιρετική ταινία, ένα δράμα. Και πιο παλιά είχαμε παίξει και τον «Ένα χωρισμό», που είναι Ιρανός σκηνοθέτης, είναι αγαπημένος μας. Η δεύτερη ταινία λοιπόν είναι από αυτόν τον σκηνοθέτη και έχει να κάνει με τις ανθρώπινες σχέσεις. Είναι ένα δράμα ανθρώπινων σχέσεων. Είναι οι δύο αγαπημένοι μας σκηνοθέτες. Φέτος μια αλλαγή μικρή που κάναμε στο πρόγραμμά μας είναι ότι έχουμε κάνει στροφή και προς κλασικές ταινίες, οι οποίες όμως είναι αριστουργήματα. Γιατί θεωρούμε ότι πρέπει να τις συστήσουμε ξανά στο κοινό. Αριστουργήματα όπως ο Τρίτος Άνθρωπος, ας πούμε, ένα φιλμ νουάρ καταπληκτικό, ή όπως ο Δράκος του Ντίσελντορφ. Έχουμε εμπλουτίσει δηλαδή το πρόγραμμά μας και με κλασικές επιλογές. Αυτή είναι η διαφορά. Και πάλι κινούμαστε σε ταινίες κοινωνικού προβληματισμού και ευχάριστες ταινίες κωμικές. Κάναμε ό,τι καλύτερο πιστεύω μπορούσαμε. Στο δεύτερο γυμνάσιο θα είστε και για την καλοκαιρινή περίοδο ή μόνο τώρα για την χειμερινή? Ναι, εμείς ναι, το λέμε το χειμερινό μας και το αιρενό μας πρόγραμμα. Ναι, ενιαίο όλο μας το πρόγραμμα. Έχουμε δώσει στον τύπο 15 ταινίες και θα είναι σταθερά. Ναι, η συνεργασία μας είναι για την φετινή σεζόν, την κινηματογραφική, στο δεύτερο γυμνάσιο. Όλες μας οι προβολές θα γίνουν εκεί. Στη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα. Είμαστε σε συμφωνία και με επίσημη άδεια στο χώρο αυτό. Στο νέο χώρο αυτό, έχουμε συνηθίσει σε ένα σχολείο να υπάρχουν οι ξύλινες καρέκλες οι σχολικές. Θα έχετε κάτι διαφορετικό, θα δούμε κάτι καινούργιο από την κυλεκό? Ναι, έχουμε στο μυαλό μας τις αδυναμίες που υπάρχουν σε αυτούς τους χώρους και φροντίσαμε να κάνουμε όσο το δυνατόν πιο άνετη την εμπειρία και πιο κινηματογραφική. Οπότε θα χρησιμοποιήσουμε δικό μας πανί με ειδική κατασκευή, πανί που είναι διαστάσεων κινηματογράφου,
το οποίο θα στηθεί πάνω στη σκηνή του σχολείου. Οπότε θα έχουν όλοι οπτική επαφή με το πανί, δεν θα είναι χαμηλά. Η κινηματογραφική οθόνη θα υπάρχει. Η κινηματογραφική οθόνη, και θέλω να πιστεύω, η κινηματογραφική εμπειρία θα υπάρχει και θα είναι πολύ καλή. Έχουμε καρέκλες άνετες, οι οποίες έχουμε παραγγείλει για να βάλουμε στο χώρο, για να είναι άνετα ο κόσμος, γιατί οι καρέκλες σχολικές είναι κουραστικές. Δικό μας σύστημα για την προβολή, βιντεοπροβολέα, πολύ καλό για τις ανάγκες μας. Είναι κάποια πράγματα, το εξοπλισμό το οποίο το έχει αγοράσει η διοίκηση. Είναι εξοπλισμός, ναι, είναι εξοπλισμός τον οποίο έχουμε αναλάβει εμείς, για να είναι ο εξοπλισμός της λέσχης, για να μπορούμε να κάνουμε και σπουδαία πράγματα και το καλοκαίρι. Άρα το καλοκαίρι να περιμένουμε κάτι έτσι ιδιαίτερο σε ό,τι αφορά, ας πούμε, το θερινό κινηματογράφο. Θεωρώ ότι το καλοκαίρι, εφόσον έχουμε εξασφαλίσει αυτόν τον εξοπλισμό, θα έχουμε τη δυνατότητα ίσως να φέρουμε και κάποιον, ένα σκηνοθέτη, αν βρεθεί, ας πούμε, χρηματοδότηση από την περιφέρεια, από το Δήμο. Γιατί τα υπόλοιπα τα έχουμε εμείς πλέον. Μπορούμε δηλαδή να στήσουμε ένα κινηματογραφικό δίμερο. Το μόνο που μας λείπει είναι το έμψυχο δυναμικό, αν θες να φέρεις ένα σκηνοθέτη. Επίσης, ένα σημαντικό που ξέχασα να πω είναι ότι έχουμε προγραμματίσει να παίξουμε μία ελληνική ταινία. Η ταινία λέγεται Invisible, του Δημήτρη Αθανίτη. Και έχουμε κανονίσει να έρθει εδώ ο σκηνοθέτης, που είναι πολύ σπουδαίο, πιστεύω. Το πότε περίπου το έχετε έτσι? Αυτό είναι αρχές Φεβρουαρίου, το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου. Η ταινία αυτή έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Την έχουν παρουσιάσει πάρα πολλές κινηματογραφικές λέσχες. Και είναι μια ταινία που εστιάζει στο θέμα της κρίσης για έναν μπαμπά που χάνει τη δουλειά του, αλλά εστιάζει πολύ στο θέμα με το γιο του. Γιατί μέσα σε αυτή την θύελλα που περνάει ο μπαμπάς υπάρχει και το παιδί του. Και θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε πιο συχνά τέτοια πράγματα. Δηλαδή να φέρνουμε ανθρώπους εδώ. Τους δημιουργούς των ταινιών, έτσι. Τους δημιουργούς. Όταν αφορά μια ελληνική ταινία. Τους δημιουργούς των ταινιών να έρχονται, να βλέπουν και το νησί μας, να έρχονται και σε επαφή με τον κόσμο. Γιατί η Λέσχη πιστεύει ότι οι ταινίες είναι οι δημιουργοί. Και επίσης μια πληροφορία που είναι γνωστή, αλλά θέλω να τη λέω πάντα. Η Λέσχη σέβεται τα πνευματικά δικαιώματα όλων των δημιουργών. Οι ταινίες εδώ δεν έρχονται ούτε κατεβασμένες ούτε παράνομες. Είναι ταινίες οι οποίες είναι με πληρωμένα τα νόμιμα δικαιώματα. Αυτή είναι και η γραμμή της Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσχών, στην οποία υπαγόμαστε. Η ΟΚΛΕ, Ομοσπονδία Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδος. Αγαπάμε τους δημιουργούς, πιστεύουμε ότι πρέπει οι δημιουργοί να αμείβονται. Αλλιώς δεν θα είχαμε σινεμά.